Και εμείς ως δύναμη σοβαρότητας και υπευθυνότητας που μας τον αναγνώρισαν όλες οι πλευρές οι πολιτικές και ο τύπος και ο κόσμος συνεχίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε εθνική συνεννόηση. Η χώρα είναι σε κρίση. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε επιτέλους. Αδυνατούμε μεταξύ μας να συνοηθούμε. Τι είναι εκείνο που απαγορεύει σε αυτή την οικονομική και κοινωνική κρίση να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Να βρεθούμε οι πέντε πολιτικοί αρχηγοί και να βρεθούν και οι δύο πρώην πρόεδροι Δημοκρατίας και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Τους εμπιστευτήκαμε την Ελλάδα 30 χρόνια σε αυτούς τους τέσσερις. Με ενδιαφέρει και η εθνική αφήμνηση του Αλτζετάκη. Με ενδιαφέρει και η σοφροσύνη του Στεφανόπουλου. Με ενδιαφέρει και ο πίθιος λόγος του Μητσοτάκη. Με ενδιαφέρει και η αγωνία του κυρίου Σιμίτη. Έχουμε φτάσει εδώ μέσα να μην μιλάει το Πασόκ στον αρχηγό του Πρωθυπουργού για 8 χρόνια. Πού φτάσαμε? Δεν μιλάτε στον Πρωθυπουργό σας? Να τον ακούσετε. Εγώ θέλω λοιπόν να έρθουν εδώ και να μιλήσουμε. 5 και 4, 9 και ένα πρόεδρος 10. Να κάτσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Εξάλλου, ο Σιμίτης δεν μας έβαλε στην ΟΝΕ. Δεν ξέρει τα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας. Δεν ήξερε πού το πράγμα τράβαγε. Δεν θα πει μια χρήσιμη κουβέντα. Δεν θα ακούσουμε κάτι χρήσιμο. Τους απορρίπτουμε όλους. Εγώ έχω μεγάλες πολιτικές διαφωνίες με τον Σιμίτη και ξέρετε εσείς στο Πασόκ πόσο σκληρά τον πολέμησα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινα σημειωτικός τώρα. Η ανάγκη των πραγμάτων όμως επιβάλλει να ακούσουμε τον οποιοδήποτε διαθέτει λίγη πείρα. Γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Να που τα πήγαν τα πράγματα. Γιατί λοιπόν ερχόστε σε μια εθνική συνεννόηση? Και γιατί προτιμάτε αυτό που γίνεται το υπόγειο ρεύμα εδώ και 3 χρόνια? Να βγαίνει ένας από εδώ και να λέει στην κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνει ένας από εσάς και να λέει το ίδιο. Και να βγαίνει από εκεί ένας τρίτος και ένας τέταρτος. Αυτό το οποίο προτείνω εγώ και είναι συγκεκριμένο είναι να φωνάξουμε τον καλύτερο. Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα? Ποιος μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση? Πιστεύω και προτείνω, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Μπορεί κάποιος άλλος να προτείνει κάποιον άλλον. Είναι ο Λουκάς ο Παπαδήμος. Να τον πάρουμε από υποδιοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, να τον φέρουμε εδώ. Να κάνουμε κυβέρνηση, να βάλετε εσείς τους υπουργούς σας, να βάλετε το Πασόκ τους υπουργούς, να βάλουν και οι άλλοι από έναν και να στηρίξουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια να βγούμε από την κρίση. Να συμφωνήσουμε ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως σε ένα χρόνο, να βγάλουμε πρόεδρο Δημοκρατίας και του χρόνου που θα έχουμε βγει πρώτα ο Θεός από αυτή την κρίση, βοηθώντας όλοι, γιατί αν δεν βοηθήσουν όλοι, δεν βγαίνουμε από την κρίση, να πάμε σε εκλογές. Να πάμε σε εκλογές από μια μηδενική βάση. Όπου θα έχουν βελτιωθεί και οι κοινωνικοί δείχτες, γιατί βεβαίως κάποιοι δεν θα αβαντάρουν από πίσω όλες αυτές τις εξτρεμιστικές εκδηλώσεις, και τότε με καθαρό πρόσωπο να αντιμετωπίσετε κι εσείς και το Πασό και τα άλλα κόμματα τον εκλογέα. Ό,τι και να κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έρχονται βουλευτές δικοί σας, το γράφουν οι εφημερίδες και με βρίσκουν κτλ. Και μου λένε, Γιώργο, όλα και εσύ να βοηθήσεις. Δεν φτάνω εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν φτάνω και να ήθελα και να θέλατε, δεν φτάνω εγώ πλέον. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Και δεν θα βοηθήσει κανένας εξ αυτών. Όσα μηνύματα και να εκπέμπετε. Γιατί έχουν βρει τη χρυσή ευκαιρία μέσα από την κρίση να σας χτυπήσουν κάτω, να πάρουν την εξουσία για να ξαναγυρίσουν σε μία από τα ίδια. Λες και αν έρθει αύριο το πρωί ο Παπανδρέου με ανεμική πλειοψηφία, θα βρει αυτό συνένεση για να λύσει αυτά τα τεράστια θέματα. Ας καταλάβουμε όλοι. Η κρίση είναι πολύ μεγάλη. Θα μας φέρει από κάτω. Θα τελεπορηθεί η Ελλάδα και οι Έλληνες. Και σε αυτή την κρίση δεν μπορούμε εμείς να μεμψιμηρούμε. Δεν μπορούμε εμείς να δείχνουμε αλαζονία. Δεν μπορούμε να είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων που επιβάλλονται. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας κάνω έκκληση. Σκεφτείτε το με το καλό σας μυαλό. Ακούστε τα αυτά που σας λέω από το καλό σας αυτή. Κανείς εδώ μέσα δεν θέλει το κακό του άλλου, τουλάχιστον με τη δική μου αντίληψη. Όλοι θέλουμε το καλό της Ελλάδας. Και το καλό της Ελλάδος μπορεί να έρθει μόνο σε αυτή την κρίση εάν πιστέψουμε όλοι σε μία παστρατιά. Διαφορετικά μάταιο πονείτε. Ό,τι και να κάνετε θα σκοντάφτει στην διαλαξία της αριστερής πτέρυγας. Και η πρόταση μου είναι ξεκάθαρη. Να ομονοήσουμε. Να καθίσουμε μέσα σε αυτήν την αίθουσα να συνεχθούμε και να προχωρήσουμε σε μία κυβέρνηση οικουμενικής αντίληψης. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι βάλτο, τραβάει από το αριστερό χέρι το Πασόκ, τραβάτε από το δεξί χέρι εσείς και η Ελλάδα μένει στο βάλτο. Και εγώ προσπαθώ από ένα δέντρο με ένα σκέλο να τραβήξω. Για να την τραβήξω πρέπει να χαλαρώσετε εσείς την αντιπαλότητα που έχετε. Διαφορετικά η Ελλάδα θα μείνει στο βάλτο. Και η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει στο βάλτο. Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική συνεννόηση να σώσουμε την πατρίδα. Αυτή είναι η πρότασή μας και τα άλλα περί γαλάζιων και πράσινων πολυκατοικιών νομίζω ότι είναι φθηνά μπροστά στις ανάγκες που έχει η χώρα.
αυτό το οποίο προέχει τώρα, να καθίσουμε όσοι μπορούμε να συνεχθούμε να βγάλουμε τη χώρα από το τέλμα. Όχι τραβώντας από εκεί η Νέα Δημοκρατία, όχι τραβώντας από εκεί το ΠΑΣΟΚ, όχι με εξτρέμ καταστάσεις. Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο. Μπορούμε να καθίσουμε να βγάλουμε τη χώρα. Έχετε το θάρρος να προχωρήσουμε σε μια οικουμενική αντίληψη κυβέρνηση που θα αναλάβει τα νομίματα τα δικά σας συμποσούμενα. Ελάτε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Εσείς δείχνετε να μην μπορείτε. Γιατί να βγαίνουμε από την κρίση, βαθαίνουμε στην κρίση. Γιατί να καλυτερεύουν οι αριθμοί, χειροτερεύουν οι αριθμοί. Εγώ κάνω έκκληση προς κάθε σοβαρό άνθρωπο στην αίθουσα. Ελάτε να πάμε μαζί να αναλάβουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Και το λέμε εμείς που δεν είχαμε ποτέ καμία ευθύνη για όλα αυτά. Ποτέ δεν είχε αξίωμα κανένας βουλευτής του λαού, υπουργικό. Με όλα τα αυτά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και θέλουμε να προσφέρουμε στην Ελλάδα. Και η προσφορά είναι ό,τι το εθνικό. Εχθές φτάσαμε στο παραένα να υπάρχει μια οικουμενική κυβέρνηση με έναν πρόεδρο, πρωθυπουργό υπερκομματικής αποδοχής των περισσότερων κομμάτων και χάλας. Δεν θα κρίνω ποιος φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Χάλας. Ήταν η προσπάθεια του κ. Παπανδρέου η οποία έπεσε το κενό. Σήμερα δεν έχουμε καθόλου κυβέρνηση. Ακούω διαφόρους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο καθένας με την εσωκομματική πολιτική γεωγραφία να τοποθετείται. Η Ελλάδα όμως δεν παμείνει κυβέρνητη. Προϊόντες του χρόνου διαπιστώνεται ότι ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει σαφώς αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Μαζεύονται υπογραφές, ακούει ο κόσμος τηλεοράσεις, οδηγήστε σε μια έκτακτη πνευστική ομάδα που δεν ξέρουμε ακόμα αν θα επιβεβαιωθεί η εντολή στον κύριο Παπανδρέου ή θα αμφισβητηθεί. Αυτά είναι εξαιρετικά σοβαρά θέματα. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Τόσο κρίσιμη που δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν η Ελλάδα είναι όπως την έχουμε γνωρίσει. Πιστεύω ότι δικαιούται ο αξιότιμος αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης να πάρει και αυτός ανάλογη πρωτοβουλία για σύνθεση μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Και πιστεύω ότι ενδεχομένως να έχει περισσότερη τύχη από αυτή που εχθές εξαντλήθηκε με την έκλειψη της Ελλήνης. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει έτσι. Παίρνω λοιπόν την ευκαιρία να πω και στα δύο κόμματα που έχουν σύγκληση κοινωνιστικών ομάδων ότι σήμερα η κάθε σύγκληση ξεπερνά τα όρια ενός εκάστου κόμματος. Θέλω να καταλάβω, να καταλάβουν ότι ο λαός καταλαβαίνει το τι συμβαίνει και δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητος. Κανένα κόμμα σήμερα, τώρα ή μετά και από εκλογές, δεν μπορεί να έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα που περικλείουν όπως περικλείουν την Ελλάδα. Ή τώρα ή αύριο θα χρειαστεί μια οικουμενική αντίληψη. Όσο ταχύτερα το λύσουμε το θέμα, τόσο καλύτερα. Τι μπορείτε από όλα αυτά να κάνετε, τι μπορείτε να προσφέρετε σήμερα στον Έλληνα πολίτη? Παντελώς τίποτα. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, να σηκωθείτε να φύγετε. Και ποιος είπε ότι αν φύγετε εσείς θα πάμε σε εκλογές? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό μόνο ο πρόεδρος δημοκρατίας μπορεί να το αποφασίσει. Μπορεί μέσα από αυτή τη Βουλή να ζητήσει μια σύνθετη κυβέρνηση. Δεν μπορεί ο κύριος Παπανδρέου. Μπορεί σε 2 χρόνια. Μπράβο του. Αρκετά. Το ξέρει. Το γνωρίζει. Αδυνατεί. Το λέει. Φεύγει. Δραπετεύει. Αφήνει άλλους εδώ στη θέση του. Και πρέπει η κοινωνιστική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να το διευκολύνει τον αρχηγό της. Εφόσον βλέπετε ότι θέλει να φύγει και δεν μπορεί, καταψηφίστε 2-3 άρθρα, ούτως ώστε να υπάρξει ευαισθησία η ανάλογη να καταθέσει την εντολή και να πάμε σε αναζήτηση άλλου πρωθυπουργού. Κοινής αντίληψης, κοινής αποδοχής, για να σωθεί ο τόπος. Αυτή είναι η μόνη περπατησιά.